Δεν έχει απολύσει τίποτα άλλο. Αρχαιολογικούς χώρους πρέπει να έχει, αεροδρόμιο της προκοπής πρέπει να έχει, για να μπορούν να έρθουν οι τουρίστες, να βγάζει λεφτά ο κόσμος. Η απόδοση θα είναι η οικονομική, θα είναι πενιχρή, διότι έχουν στήσει του Ροπερέκιο τα συμβόλαια σε μεγάλο βαθμό. Η αγορά δεν παίρνει πολλά πράγματα, όπως λειτουργούν σήμερα, με το Only Cruise και αυτά, που σημαίνει ότι έχουν κι άλλο πρόβλημα εκεί. Από εκεί και πέρα είναι μια σειρά πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να τα δει η κεντρική εξουσία, η οποία δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι σήμερα παρά το ότι τα βάζουμε. Γι' αυτό η μόνη λύση είναι αυτή που σου λέω. Ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις και να τις πάρετε τώρα. Σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σας το έχω ξαναπεί. Σε αρχαιολογικούς χώρους δεν έχετε αρμοδιότητα. Εμείς θα κάνω εγώ τώρα μία. Τι να καλέσω τη Γερολάμη εκεί πέρα να δω τι στο καλό θα κάνουν. Γιατί δεν έχει κανένα λόγο να σταματάει κάθε προσπάθεια εν ώψη εκλογών. Δηλαδή να φύγουμε μα πίσω. Το κράτος είναι διαλυμένο, δεν το συζητάμε. Μα ξέρετε τι μας λένε οι πράκτορες. Δηλαδή επειδή κάνετε εκλογές πρέπει να κλείσουν αρχαιολογικό. Εγώ τι να πω στον Γερμανό που μου έρθει από το Μόνακο και που έχει συγκρονίσει πριν από τώρα. Δεν το κατάλαβα. Ας έπει. Δεν επηρεάζει τις εκλογές. Γιατί να προχωρήσει. Δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτά είναι οι ιδιώτες. Αυτοκαταστραφούμε. Ναι. Δεν δουλεύει αυτούς που πάει τους ανθρώπους, δεν δουλεύει τα πρακτορία, δεν τα υπά. Τελικά από το μόνο που περιμένουμε δεν μπορούμε να κάνουμε το στοιχειώδες. Και είναι η δυσφήμιση. Το στοιχειώδες. Διότι αυτοί όλοι επιστρέφοντας πίσω, δυσφημούν την Ελλάδα. Καθαρή δυσφήμιση. Δεν το καταλάβουμε γιατί γίνεται αυτό. Είναι μια κατάσταση. Μα και βλέπω το σεληνάριο δρόμος αυτός εδώ. Πότε θα τελειώσει. Έχει κατατίσει και φύρει τις άρτες. Αλλιώ απίστευτο. Πότε θα δει ο άλλος στον Άγιο Νικόλαο, πότε θα πάει στην Ιεράπετρα και πότε θα φτάσει στη Σιτία. Δηλαδή είμαστε αποκομμένοι από τον ομό Λασιθίου, από το Ηράκλειο και είναι αιτία του σεληνάριου. Ντροπή. Ναι, εμείς είμαστε αποκλεισμένοι. Αεροδρόμιο, δεν ξέρω αν το είδατε τώρα που κατεβήκατε, σε τι χάλι είναι. Σε μαύρο χάλι. Ναι, έχω πει πολλές φορές. Είστε. Το κράτος είναι το πρόβλημα, αλλά με την έννοια ότι δεν μπορεί κανείς να ανακατεύεται στα πάντα. Στο κράτος είναι μια ανεξαρτησία και τα κόμματα να το σέβονται με άλλο τρόπο. Και όχι να παρεμβαίνουν. Έχει τη δικιά του αποτέλεια. Δεν μπορεί το κράτος να μην λειτουργεί εάν δεν παρέμβει ο δήμαρχος, αν δεν παρέμβει ο υπουργός κλπ. Δεν μπορεί να κατεβούν στο ποιος θα είναι προϊστάμενος στα πάντα και επιτέλους να αποκτήσουν μια ευρωπαϊκή διοίκηση. Μπορούν τα κόμματα να παίξουν άλλο ρόλο. Μπορούν να κάνουν ιδεολογία, μπορούν να κάνουν πολιτική και να πείσουν αυτά τα πράγματα. Έτσι, η γνώμη μου πάντως σε μένα είναι ότι τα δύο κόμματα είναι αδιόρθωτα. Ό,τι και να λέμε είναι αδιόρθωτα. Δηλαδή μέχρι την τελευταία στιγμή βλέπεις ότι δεν έχουν αλλάξει ούτε, παιδί μου, η Ελλάδα χρεοκόπησε, ο κόσμος καταστράφηκε, 1 εκατομμύριο άνεργοι υπάρχουν, οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και τα κόμματα συνεχίζουν ακλόνητα στον κόσμο. Τσακώνονται το βράδυ στις τηλεοράσεις λέγοντας τα ίδια πράγματα και μόλις πάνε στη Βουλή, σε αγαστή συνεργασία ψηφίζουν 50 εκατομμύρια να τα πάρουν αυτοί, να κάνουν λέει εκλογές. Καλημέρα, χρόνια πολλά! Μαρία μου, εμείς είμαστε λέγοι στην ώρα μας. Αλλά μόνο στην ώρα μας, όλα τα άλλα είμαστε κριτικοί. Πάντως, θα έχετε επιτυχία στην Κρήτη. Σίγουρο αυτό. Γιατί μόνο στην Κρήτη. Αντί το είναι, ξέρω εγώ. Εσείς θα μας πείτε για την άλλη Ελλάδα. Εμείς στην Κρήτη σας λέμε θα έχετε επιτυχία. Πάμε πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αυτό έλεγα και στον πατέρα μου, του λέω, μωρέ παιδί μου, είναι δυνατόν να έχω 400 υποψηφίους και να έχω 400. Μου λέει γιατί, λέω γιατί υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός. Τι να πω, πήγανε στα Μέγαρα και μοιράζανε στα Μέγαρα, τώρα ξέρεις, σκληροί αρβανίτες τώρα. Και βασικά δεξί, κεντρό δηλαδή. Και τους κάνανε μία υποδοχή. Και πήγε μία υποψήφια καημένη της Νέας Δημοκρατίας και τη διώξαν κακή κακός. Τι να πω τώρα. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να καταψηφίσει τα δύο κόμματα
αλλά θέλει και σοβαρή λύση. Θέλει και υπεύθυνους ανθρώπους. Δεν θέλει να κάνει και τρελά. Και αυτό δηλαδή. Και αυτό οδηγεί σε εμάς. Θέλει, θέλει να κατασπίσει σε αυτό οδηγεί στα μικρά κόμματα. Αυτό λέω. Θέλει να ψηφίσει μικρά κόμματα, αλλά θέλει να ψηφίσει ανθρώπους που είναι και σοβαροί. Που είναι και ευρωπαϊστές. Δεν θέλει να διακινδυνεύσει κιόλας να γυρίσουμε στη ραχνή. Και έτσι εμείς αυτό τον καιρό. Είναι εύκολο με το πολιτικό σκηνικό που μας βάλει σε περιπέτεια. Του Σάββατο βέβαια να σκεφτούμε ότι η 7 Μαΐου να είναι κάτι για την Ελλάδα το οποίο οργανίζει ένα καινούργιο κεφάλαιο. Να δούμε με ποιο τρόπο προχωρήσουμε. Ναι, γιατί αλλιώ τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κάτι που το οποίο δεν σου πει, χθες έβαλα στοίχημα με το Γιάννη το Μαδρίτη, πάμε στο Κισό, του λέω 4% είναι το ρομπάρι, ό,τι δεν σου πει. Εγώ έχω βάλει. Εγώ έχω βάλει. Γιάννη. Γιάννη. Εγώ έχω βάλει στη σήμερα. Από 4,5 βάλω. Θα τα δείτε. Θα τα δείτε μεθαύριο. Θα τα δείτε μεθαύριο. Η ΔΕ Κρήτη θα δώσει τέτοια δύναμη που το 3% θα το πάρουμε μόνο από την Κρήτη. Εγώ το πιστεύω αυτό ακράδαντα. Το 3% για να μπούμε στη Βουλή θα το πάρουμε μόνο από την Κρήτη. Ξέρεις τι ωραίο είναι να έχεις βουλευτή Ιρακίου την κυρία Παγκογιάννη. Σε όλη την Ελλάδα. Σε παρακαλώ πολύ. Πας το σοβαρά να το καλό. Σε παρακαλώ. Για να τα βρούμε και με το Ιράκλειο δηλαδή. Εγώ είμαι σήμερα εδώ. Και τι θα έχει δύο βουλευτές. Ξανακατεβαίνω ότι το Σάββατο, είμαι Σάββατο Κυριακή, και θα ξανακατεύω το τελευταίο Σάββατο πριν από τις εκλογές, όπου θα κάνω μια βόλτα. Ιδιωτική βόλτα, ναι. Αλλά ιδιωτική βόλτα, ελπίζω κάποιος να με κεράσει καμιά σκουριά. Και να γενικώ να κάνω. Να κάνω τη μεγάλη ζωή. Θα ψηφίσω την Κυριακή το πρωί στο Ηράκλειο και θα φύγω.